Αγώνα δρόμου φαίνεται πως κάνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φαρμακοποιοί αλλά και ασθενείς προκειμένου να εξασφαλίσουν οι μεν φάρμακα και οι δε για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις θεραπείες τους, αφού το πρόβλημα με την έλλειψη φαρμάκων που ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον έχει διωγγωθεί. Δυστυχώς το πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων συνεχίζει να υπάρχει και να ταλαιπωρεί τον κόσμο και τους ασθενείς και εμάς τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, που με δυσκολία μπορούμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία πρέπει να πάρουν οι ασθενείς και είναι απαραίτητα για την υγεία των ασθενών. Οι εξαγωγές και οι χαμηλές τιμές έφεραν ελλείψεις σε εκατοντάδες είδη φαρμάκων και οι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν πως δίνουν καθημερινή μάχη για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα φάρμακα για τους ασθενείς. Τι να πούμε τώρα, είναι διαχρονικό το πρόβλημα της ελλείψης των φαρμάκων. Έχουμε γίνει και εμείς κουραστικοί με τον κόσμο κάθε φορά να του λέμε δεν βρίσκουμε το ένα, δεν βρίσκουμε το άλλο. Η φαρμακαποθήκη μας παραπέμπει στις εταιρείες, οι εταιρείες μας παραπέμπουν στις φαρμακαποθήκες. Άκρη δεν βρίσκουμε. Το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται είναι άλυτο. Μάλλον θα αυξηθεί το χειμώνα. Η κύρια αιτία των ελλείψεων είναι οι εξαγωγές των φθηνών ελληνικών φαρμάκων στο εξωτερικό, όπου πωλούνται πιο ακριβά με νόμιμο κατά τα άλλα τρόπο. Ωστόσο, τα φάρμακα εξάγονται χωρίς προηγουμένως όμως να έχουν καλυφθεί ανάγκες της τοπικής αγοράς, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διωγγώνεται. Πάρα πολλές ελλείψεις σε αυτό το διάστημα, το οποίο έχει ξεκινήσει από τα Χριστούγεννα. Βλέπαμε μια μικρή βελτίωση, αλλά βλέπουμε ότι από τον Αύγουστο και μετά έχουμε πολύ μεγάλο θέμα πάλι, σε πολύ βασικά φάρμακα, ακόμα και στα αντιπυρετικά. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι εξαγωγές που γίνονται στα φάρμακα. Απίστευτη ταλαιπωρία εφίστανται και οι ασθενείς, οι οποίοι γυρνούν από φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρουν τα σκευάσματα που τους έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός τους και δεν τα βρίσκουν. Υπάρχει μια πλειάδα φαρμάκων που δυστυχώς αυξάνεται η λίστα αυτών των φαρμάκων και δεν μειώνεται, που με δυσκολία τα βρίσκουμε. Κάποια δημιουργούν και μεγάλες ελλείψεις που είναι αδύνατο να βρεθούν. Κάποια άλλα απλώς υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα να τα βρούμε.